μέσα στο βιβλίο γράφεται πως η ψυχή μέσα στον πυρήνα του λόγου της εκφράζει το μεγαλείο της αγάπης. Η ψυχή μέσα στο μεγαλείο του λόγου της. Η ψυχή μέσα στον πυρήνα του λόγου της. Μέσα στον πυρήνα του λόγου της, ναι. Εκφράζει το μεγαλείο της αγάπης. Ναι. Ερώτηση. Ποιος είναι ο σκοπός, αλλά και ποιος είναι ο λόγος εκείνος που αναγκάζει την ψυχή να δημιουργήσει το όχημά της, το σώμα μας, και κατέρχεται στο χαμηλοδονούμενο τρισδιάστατο κόσμο μας, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για να ζήσει αυτά που ζει. Γιατί πρέπει να πάρει τις εμπειρίες αυτές που είναι να πάρει και να περάσει αυτά που πρέπει να περάσει, αφού στον πυρήνα τους εκφράζει λόγους τέλειας αγάπης. Μια ερώτηση, εντάξει, είναι λίγο... Η ερώτησή σου είναι καλή. Να ξεκινήσουμε όμως πριν σου πω το βαθύ πυρήνα της αγάπης για την ψυχή που φέρνει στους λόγους της. Γιατί χρειάζεται να έρθει εδώ? Αν δεν φορούσαμε σώμα, θα νομίζαμε ότι η πνευματική αρετή είναι ένα πράγμα, πολύ απλό πράγμα. Ότι μπορούν να το έχουν όλοι. Ότι μπορούν να το εκφράσουν όλοι. Αν είμαστε χωρίς το βάρος του σώματος, θα νομίζαμε ότι η αγάπη, η θεϊκή αγάπη που τα πάντα, όλο το σύμπαν, όλες οι μορφές της ζωής υπάρχουν μέσα της, ότι είναι και εύκολο πράγμα να το εκφράσεις, να το ζήσεις, να το βιώσεις. Ερχόμενοι σε αυτόν τον κόσμο, διαπιστώνουμε ότι η πνευματική αρετή είναι δύσκολο πράγμα. Μέσα από αυτή τη διάσταση, πετυχαίνοντας εδώ ένα βαθμό αγάπης, ισοδυναμεί με άπειρους αριθμούς αγάπης στο πνευματικό επίπεδο. Και έτσι, ένας νους που εδώ εκφράζει και καταλαβαίνει την αγάπη και οριμάζει στην αγάπη, μία καρδιά εδώ που θυσιάζει το εγώ της, σταματάει να υπηρετεί τον μικρό άνθρωπο μέσα, τον τραυματισμένο άνθρωπο, και λέει: θα δώσω κι εγώ κάτι, ό,τι μπορώ, θα δώσω μία χαρά, θα δώσω ένα καλό λόγο, θα προσπαθήσω. Τότε κερδίζει άπειρους θησαυρούς. Αυτή η ερώτηση είναι το ίδιο με ένα λόγο που είχα πει, ότι όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, πολλοί άνθρωποι θα δούνε την πιο πονεμένη στιγμή της ζωής τους με τέτοια αγάπη, με τέτοια δόξα, που θα μένουν οι ίδιοι άναυδοι. Την πιο πονεμένη, δεν είπα την πιο κακή, είπα την πιο πονεμένη στιγμή της ζωής τους. Και υπάρχει και παράδειγμα ορατό. Είναι κάποιος που έχει πολεμήσει σε πόλεμο. Είναι κάποιος ο οποίος έχει περάσει του κόσμου τις δυσκολίες και είναι σε μεγάλη ηλικία και αναπολύει με νοσταλγία και μιλάει με πολύ αγάπη για τότε που τραυματίστηκε. Μιλάει για πολύ αγάπη για τότε που πέρασε πολλά βάσανα. Παρατήρησε, αν ακόμα εδώ στη ζωή μιλάει με πολύ αγάπη για εκείνο που τον πόνεσε και τον τραυμάτισε. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, η πνευματική διάσταση είναι πολύ μεγάλη. Ερχόμαστε εδώ και μέσα από τον ορατό κόσμο έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία. Η ερώτησή σου είναι πολύ βαθιά και θα απαιτήσει λίγο περισσότερο η απάντησή μας να μακρύνει. Ερχόμαστε εδώ και διαπιστώνουμε και έχουμε την ευκαιρία, όσοι από εμάς παίρνουν μερίδιο σε αυτή τη ζωή, να εκφράσουμε και τον κόσμο της αρετής και τον κόσμο τον κατώτερο, τον κόσμο των σκοτεινών όντων. Ερχόμαστε και είμαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλους κόσμους. Τον κόσμο τον αόρατο και τον κατώτερο, τον αόρατο και τον ανώτερο. Αλλά έχουμε και μία τρίτη διάσταση, τη φυσική διάσταση, την ανθρώπινη. Και έτσι έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε εμείς συνδημιουργοί της υπάρξεώς μας. Ο Θεός μου έφτιαξε την ύπαρξη. Εγώ θα της δώσω την ποιότητα. Ναι. Της υπάρξεώς μου. Ο Θεός μου έδωσε νου. Εγώ τώρα θα εργαστώ σε αυτό το χρόνο της ζωής να αποκτήσω μία ποιότητα με νου που επιθυμώ. Είτε νου αγάπης, είτε νου απάτης, είτε νου ευχάριστο, είτε δυσάρεστο. Δηλαδή ο άνθρωπος, η οντότητα του ανθρώπου, στο χρόνο της εδώ ζωής έχει την ευκαιρία να επιλέξει το πνευματικό σώμα που θα αποκτήσει, και αυτό το πνευματικό σώμα
Η ποιότητά του τον κατατάσσει σαν οντότητα ή στις δυνάμεις του φωτός ή στις δυνάμεις του σκότους ή στις φυσικές δυνάμεις, τις ανθρώπινες φυσικές δυνάμεις και κατ' επέκταση απέναντι στην άλλη τάξη της ζωής είναι σε μία ενδιάμεση μεταβατική κατάσταση η οποία δεν έχει μεγάλη χαρά αλλά περιμένει την εξέλιξη των ανθρώπων. Πολλές ψυχές, όταν ο άνθρωπος θα αναγεννηθεί πνευματικά, θα φωτιστούνε, θα τραβηχτούνε λίγο προς τα πάνω. Ναι. Θα ξεφύγουν από το στενό όριο της φυσικής ύπαρξης που είχαν ζήσει, της φτωχής ύπαρξης που είχαν σαν πνευματικά όντα. Επομένως, η ζωή εδώ μας κάνει συνδημιουργούς του Θεού. Μας κάνει χτίστες, αρχιτέκτονες της υπάρξεώς μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Είναι πραγματικά θάνατος, είναι αυτοκτονία ο άνθρωπος να ζήσει αυτή εδώ τη ζωή του και να μην αντιληφθεί την μεγάλη του εξουσία. Την εξουσία να γίνει πνευματικός Θεός αρετής, ύπαρξη ευχάριστη και ζωντανή, ύπαρξη που από την ύπαρξή του, από τους λογισμούς, από τις πράξεις, από τα έργα του, θα τρέξουν ποτάμια ζωής και να παραμείνει σε ένα μικρό τραυματισμένο άνθρωπο και πόσο μάλλον αν κάποια στιγμή φτάσει να υπηρετήσει και άσαρκες οντότητες κατώτερες και για να μην μπορεί να βρεθεί και αρχηγός τους. Αυτή η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν είναι που μας δίνεται εδώ σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το χρόνο της ζωής, ανεξαρτήτως πού βρεθήκαμε, πού γεννηθήκαμε, πώς ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η απάντηση γιατί ήρθαμε. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο, καλέ μου φίλε. Λέμε ότι στο βιβλίο, ότι η αγάπη είναι μέσα στον πυρήνα, στη δομή της ψυχής, μέσα στις υπαρξιακές φλόγες της ψυχής, στον ιερό λόγο που η ψυχή έχει μέσα της. Έχει μέσα της. Μα ο άνθρωπος είναι ύπαρξη αγάπης. Δεν θα επικρατήσει σε αυτόν τον κόσμο κανένας άλλος άνθρωπος πέρα από τον άνθρωπο της αγάπης. Είναι μονόδρομος. Άλλωστε αυτό είναι και το μήνυμά μου. Δεν λέω δημόσια στον κόσμο ότι έφτασε ο καιρός που θα αναγεννηθείτε πνευματικά σαν όντα στην ύπαρξη της αγάπης. Καμία άλλη ύπαρξη σε αυτό το πλανήτη δεν χωράει. Το έχει αποδείξει η ιστορία αιώνων. Οι άνθρωποι ματοκυλούνται, πονάνε, ο ένας δαγκώνει τον άλλον. Η ψυχή είναι ύπαρξη αγάπης, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Η ψυχή, ο δημιουργός της είναι αγάπη. Η ψυχή έχει αυτή την σφραγίδα και πρέπει να τη ζήσουμε. Πρέπει να την απολαύσουμε. Όχι μεμονωμένα όπως τώρα, ένας Άγιος εδώ, άλλος ένας πιο πέρα, αλλά συνολικά. Ο άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος θα φέρνει τα γνωρίσματα, την ποιότητα του Χριστού οντολογικά. Όχι θρησκοληπτικά και δογματικά. Οντολογικά θα είναι η ύπαρξη αγάπης. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Η ύπαρξη λοιπόν της ψυχής. Όταν ζει ο άνθρωπος εκτός αγάπης, μαραίνεται, θολώνει, πληγώνεται. Εκεί ο άνθρωπος νεκρώνει την ψυχή του. Ζωή έξω από την αγάπη είναι θάνατος. Ζωή μέσα στην αγάπη λέγεται ζωή, λέγεται δόξα, λέγεται χαρά, λέγεται ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ψυχής. Γι' αυτό και η ψυχή στους ανθρώπους που δεν αγαπάνε τους στέλνει πολλά μηνύματα, δεν τους αρέσει πουθενά, δεν αντέχουν πουθενά, δεν τους φτάνουν τα ψυχοφάρμακα, δεν τους φτάνουν οι βόλτες, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν ευχαριστούνται με τα σπίτια γιατί η ψυχή μέσα τους φωνάζει και λέει εγώ δεν ήρθα για να ζήσω αυτό, δεν ήρθα για να γίνω ένας δούλος, ένας υπηρέτης του τίποτα, του μηδέν. Είπατε πολύ βαθιά πράγματα.